Μετά το 1975, η ελληνική πολεμική αεροπορία, παραλαμβάνοντας νέα μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροπλάνα, θα μπει σε μια νέα εποχή. Σε πρώτη φάση, ο επιχειρησιακός της προσανατολισμός θα αλλάξει μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. Ο από βορρά κίνδυνος των δεκαετιών του 50 και του 60 αντικαταστάθηκε από τον εξανατολών κίνδυνο που γινόταν όλο και πιο φανερός μέσα από τις αυξανόμενες διεκδικήσεις και αξιώσεις της Τουρκίας στο χώρο του Αιγαίου. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της πολεμικής αεροπορίας για την εφαρμογή του νέου της επιχειρησιακού δόγματος ήταν το βομβαρδιστικό Α7 Corsair 2. Το Corsair ήταν ένα επιθετικό αεροπλάνο, το Α στην ονομασία του είναι το πρώτο γράμμα της λέξης ATTACK, που σχεδιάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 για λογαριασμό του Αμερικανικού ναυτικού. Το οπλικό φορτίο βάρους 6 τόνων που μπορούσε να μεταφέρει σε απόσταση 2.000 χιλιόμετρων ήταν ένα μόνο από τα πλεονεκτήματά του. Το πιο σημαντικό ίσως από τα πράγματα που μπορούσε να κάνει ήταν ότι είχε τη δυνατότητα να πλήξει στόχους σημείου στο έδαφος με πολύ μεγάλη ακρίβεια ημέρα και νύχτα. Τρεις μοίρες της πολεμικής μας αεροπορίας εξοπλίστηκαν με τα αεροπλάνα αυτά. Οι 340 και 345 μοίρες βομβαρδισμού της 115 πτέρυγας μάχης με έδρα το αεροδρόμιο της Σούδας, λίγο έξω από τα Χανιά, και οι 347. Η τελευταία συγκροτήθηκε εκεί επίσημα την 1η Φεβρουαρίου του 1977 και κράτησε τα κορσέ στη δύναμή της μέχρι το 1992. Το Φεβρουάριο του 2007, η πολεμική αεροπορία γιόρτασε στην Αγχίαλο του Βόλου, τη σημερινή έδρα της 347, τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυσή της. Από το 1977 μέχρι σήμερα, με ένα διάλειμμα 5 ετών στη δεκαετία του 90, η 347 έχει ειδικευτεί στην προσβολή επίγειων στόχων. Σήμερα, αυτή και η 340 μοίρα που είναι εξοπλισμένη με μαχητικά F-16 Block 52+, είναι οι μόνες που χρησιμοποιούν το σύστημα Lantern για νυχτερινή κρούση. Το καλοκαίρι του 1977, η 347 μοίρα βομβαρδισμού θα μετακομίσει στο αεροδρόμιο της Λάρισας και θα ενταχθεί στη δύναμη της 110 πτέρυγας μάχης. Την τελευταία ημέρα του Ιουλίου του 1992, η 347 μοίρα βομβαρδισμού θα απενεργοποιηθεί και τα αεροπλάνα της θα μοιραστούν στις 340 και 345. Θα επανενεργοποιηθεί επίσημα στις 7 Ιουλίου του 1997 και στις 28 του ίδιου μήνα θα παραλάβει τα πρώτα από τα νέα μαχητικά F-16C και διθέσια D-Block 50 που προσγειώθηκαν στην Αγχίαλο προερχόμενο από το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα στιγμιότυπα που βλέπετε εδώ, τα πρώτα F-16 Block 50 έχουν μόλις ακινητοποιηθεί σε πίστα της 111 πτέρυγας μάχης στην Αγχίαλο. Λίγους μήνες πριν την αύξηση των πρώτων αεροπλάνων στην Αγχίαλο, μια ομάδα έμπειρων στα F-16 Ελλήνων υπταμένων και τεχνικών είχε ταξιδέψει στην αεροπορική βάση Λουκ στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών για να εκπαιδευτεί τόσο στο καινούργιο αεροπλάνο, όσο και σε ένα από τα σημαντικότερα καινούργια συστήματα που μπορούσε να μεταφέρει. Το Lantern. Το σύστημα αυτό αποτελείται, όπως βλέπετε, από δύο ατρακτήδια και οι τρεις βασικές δουλειές που μπορεί να κάνει άλλαξαν τα δεδομένα στο χώρο των αεροπορικών επιχειρήσεων τη νύχτα από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Το ένα ατρακτήδιο χρησιμοποιείται για σκοπούς ναυτιλίας, γι' αυτό και λέγεται ατρακτήδιο ναυτιλίας. Στο F-16 τοποθετείται δίπλα από το στόμιο του αερογωγού του κινητήρα στην αριστερή του πλευρά. Αυτό το ατρακτήδιο παρέχει στο πλήρωμα εικόνα του περιβάλλοντος μπροστά από το αεροπλάνο μέσα από ένα σύστημα απεικόνησης περίθρων που διαθέτει, ένα FLIR. Την εικόνα αυτή ο υπτάμενος τη βλέπει στην επιφάνεια του head-up display. Στο ίδιο ατρακτήδιο περιέχεται και ένα μικρό σύστημα ραντάρ που δεν είναι παρά ένα εξελιγμένο ραδιοϊψόμετρο. Κάθε στιγμή καταγράφει την ακριβή απόσταση του αεροπλάνου από το έδαφος και παρέχει τη δυνατότητα, σε συνεργασία με το σύστημα ελέγχου πτήσεως, να διατηρεί το αεροπλάνο σε ένα προκαθορισμένο ύψος πάνω από το έδαφος. Το άλλο ατρακτήδιο του Lantern χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό στόχων στο έδαφος, τον υπολογισμό της απόστασης του αεροπλάνου από αυτούς, τον εγκλωβισμό τους και την προσβολή τους. Το ατρακτήδιο αυτό περιλαμβάνει με τη σειρά του ένα δεύτερο σύστημα απεικόνησης περίθρων με μικρότερο εύρος πεδίου θέας, έναν αποστασιομετρητή λέιζερ και ένα καταδείκτη λέιζερ. Η εικόνα της περιοχής του στόχου μέσα από το FLIR του ατρακτηδίου στοχοποίησης προβάλλεται στην αριστερή οθόνη του πιλωτηρίου. Όταν ο στόχος εντοπιστεί και επιλεγεί από το χειριστή, το αποστασιόμετρο λέιζερ του δίνει την απόσταση του αεροπλάνου από αυτόν κάθε στιγμή. Με το που θα εγκλωβιστεί, με το πάτημα ενός κουμπιού επάνω στο χειριστήριο, ο καταδείκτης του ατρακτηδίου φωτίζει το στόχο με ακτινοβολία λέιζερ.
Την αντανάκλαση αυτής της ακτινοβολίας ακολουθούν οι κατευθυνόμενες βόμβες για να πέσουν πάνω στο στόχο. Αν και σήμερα το Λαντίρν θεωρείται ότι έχει ξεπεραστεί από πιο σύγχρονα συστήματα του είδους του, εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά αποτελεσματικό. Για να το αξιοποιήσει δε πλήρως ένας υπτάμενος, απαιτείται συνεχόμενη εκπαίδευση στο έδαφος και στον αέρα, ημέρα και νύχτα. Κάθε χειριστής που εντάσσεται στη δύναμη της 347 μοίρας ή της 341 μοίρας που είναι εξοπλισμένη με αεροπλάνα του ίδιου τύπου, ξεκινά την εκπαίδευσή του στο σχολείο μετεκπαίδευσης στο Block 50 με μαθήματα εδάφου σχετικά με τα συστήματα του αεροπλάνου και τη χρήση τους υπό κανονικές συνθήκες αλλά και σε καταστάσεις ανάγκης. Σε δεύτερη φάση ξεκινούν οι πτήσεις σε διθέσια εκπαιδευτικά αεροπλάνα και παράλληλα ο εκπαιδευόμενος βάζει ώρες και στον εξομοιωτή, το Flight Simulator. Τα συστήματα προσομοίωσης είναι εδώ και πολλά χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι κάθε πολεμικής μονάδας πρώτης γραμμής σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς αποτελούν κύριο εργαλείο εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων, χωρίς να υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης των πληρωμάτων μαχητικών και όχι μόνο. Για παράδειγμα, ένας υπτάμενος που εκπαιδεύεται στο F-16 χρειάζεται περισσότερο από 40 λεπτά κατά μέσο όρο για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκκίνησης του κινητήρα, ελέγχων πριν την τροχοδρόμηση και πριν την απογείωση. Μέσα από την καθημερινή του τριβή στον εξομοιωτή πτήσης, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά κάθε διαδικασία και κάθε έλεγχο εκατοντάδες φορές, προσαρμόζεται στο περιβάλλον του πιλωτηρίου και τα χέρια του βρίσκουν αυτόματα όλους τους διακόπτες. Ο χρόνος των 40 λεπτών περιορίζεται έτσι σε 10. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει επίσης να αντιμετωπίζει στην πράξη καταστάσεις ανάγκης μέσω του εξομοιωτή. Ο εκπαιδευτής του, μέσα από την κονσόλα ελέγχου του συστήματος, μπορεί να του παρουσιάσει βλάβες ή και επικίνδυνες καταστάσεις, όπως κράτηση κινητήρα, πυρκαγιά στον κινητήρα, απώλεια ηλεκτρικής ή υδραυλικής ισχύως και πολλές άλλες αστοχίες συστημάτων, ή ακόμα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τα οποία, αν τύχει να αντιμετωπίσει στον αέρα, θα το κάνει με πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Οι ξένοι έχουν αποδώσει το ρητό αυτό ως practice makes perfect. Στον εξομοιωτή πτήσης της Αγχιάλη είχαμε την ευκαιρία να πετάξουμε για λίγο τον Block 50. Δεν είναι το πραγματικό αεροπλάνο, αλλά οπωσδήποτε η εμπειρία είναι και επικοδομητική και εντυπωσιακή. Εδώ εκτοξεύουμε ως εκπαιδευόμενοι πύραυλο αέρος-αέρος μέσης ακτίνας AMRAAM εναντίον στόχου που ο εκπαιδευτής τοποθέτησε μπροστά μας. Αμέσως μετά, σύμφωνα με τις τακτικές εναέριας μάχης, ελιγμή διαφυγής και εκτόξευση τσαφς και φλερς προς παραπλάνηση του αντιπάλου. Οι τακτικές εναέριας μάχης και προσβολή στόχων στο έδαφος και την επιφάνεια της θάλασσας είναι το αμέσως επόμενο στάδιο της εκπαίδευσης ενός νέου υπταμένου. Εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της μοίρας και βήμα-βήμα, εκτελώντας σχεδόν καθημερινά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ασκήσεων, μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα συστήματα του αεροπλάνου και φυσικά τα όπλα που μπορεί να μεταφέρει. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αρχίζει σταδιακά να εκτελεί και τις πρώτες του νυχτερινές πτήσεις.
Οι μοίρες της πολεμικής μας αεροπορίας, που είναι εξοπλισμένες με μαχητικά F-16 Block 50 και Block 52 Plus, έχουν διπλό ρόλο. Οι χειριστές τους δηλαδή εκπαιδεύονται στη διεξαγωγή αποστολών αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους. Οι αποστολές αέρος-εδάφους ή αέρος-επιφανίας, αυτές δηλαδή που εκτελούνται με σκοπό την προσβολή στόχων στο έδαφος ή στην επιφάνεια της θάλασσας αντίστοιχα, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και ως προς τη σχεδίαση και ως προς την εκτέλεσή τους. Είναι εκατοντάδες οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα αεροπλάνα είναι συνήθως βαρυφορτωμένα με καύσιμο και όπλα. Η διαδρομή μέχρι το στόχο πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσεγγιστεί από τη μεγαλύτερη του πλευρά, η κατανάλωση καυσίμου να είναι η χαμηλότερη δυνατή, να αποφευθεί η επίγεια εράμινα του αντιπάλου και να παραπλανηθεί η εχθρική αναχέτηση. Σκέλη διαδρομής, σημεία στροφής, συχνότητες επικοινωνίας και ραδιοβοηθημάτων, το είδος του στόχου, η μορφολογία της περιοχής που βρίσκεται, οι δυνάμεις και τα συστήματα που τον προστατεύουν, το από ποιο ύψος, με ποια τεχνική και με ποια όπλα θα προσβληθεί, αναλύονται στην ενημέρωση των πληρωμάτων πριν από την απογείωση. Πρόκειται πραγματικά για μια ολόκληρη επιστήμη, είτε η αποστολή είναι ημερήσια είτε νυχτερινή. Τη νύχτα όμως, ο βαθμός δυσκολίας των επιχειρήσεων αυξάνει κατακόρυφα. Εδώ βλέπουμε ένα ζευγάρι F-16 Block 50 να προσεγγίζει το διάδρομο και να πηγαίνει σε επανακύκλωση, σε go-around, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής εξόδου εκπαιδευτή. Δύο αεροπλάνα της 347 μοίρας προετοιμάζονται από τους οπλουργούς της για μία έξοδο που θα περιλαμβάνει και άφεση εκπαιδευτικών βομβών σε στόχους σε κάποιο πεδίο βολής. Κάθε πολεμική μοίρα που έχει στο πρόγραμμα της ημέρας πτήσεις με εκπαιδευτικά όπλα ή στέλνει αεροπλάνα οπλισμένα σε άλλα αεροδρόμια για υπηρεσία επιφυλακής, για readiness, έχει τους δικούς της οπλουργούς στο leak check για τους τελευταίους ελέγχους πριν από την απογείωση και την απασφάλιση των όπλων, εκπαιδευτικών και μη. Οι ασφάλειες των βομβών και των όπλων κάθε είδους με τα οποία είναι φορτωμένα τα αεροπλάνα αφαιρούνται στο χώρο του leak check δίπλα στο διάδρομο για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, βέβαια, γίνονται και οι τελευταίοι έλεγχοι για τυχόν εμφάνιση διαρροών αλλά και για επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας ζωτικών συστημάτων. Η προετοιμασία των αεροπλάνων από τους τεχνικούς της μοίρας για τις νυχτερινές εκπαιδευτικές αποστολές ξεκινάει κάθε φορά νωρίς το απόγευμα. Όσα έχουν πετάξει το πρωί της ίδιας ημέρας φορτώνονται με καύσιμο, επανεξοπλίζονται και ελέγχονται σχολαστικά πριν αποδεσμευτούν για τις νυχτερινές εξόδους. Η τεχνική της 347 μοίρας, όπως και των άλλων μοιρών της πολεμικής αεροπορίας, εργάζονται κυριολεκτικά σε 24ωρη βάση για να είναι καθημερινά διαθέσιμο το 80% της δύναμης των αεροπλάνων της. Η ποιοτική συντήρηση, η υποστήριξη και η εξυπηρέτηση μιας πολύπλοκης και τεχνολογικά προηγμένης κατασκευής όπως είναι το μαχητικό αεροπλάνο
σε δεδομένα και τις περισσότερες φορές πολύ στενά χρονικά περιθώρια, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Εδώ βλέπετε μια καθιερωμένη διαδικασία στην αεροπορία σε όλο τον κόσμο. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος κάνουν μαζί την προπτήση σε επιθεώρηση του αεροπλάνου που θα πετάξουν. Ενώ ο τεχνικός συνεχίζει να αφαιρεί τις ασφάλειες, τις κόκκινες κορδέλες με την επιγραφή Remove Before Flight, το αεροπλάνο ελέγχεται σχολαστικά από το πλήρωμά του εξωτερικά. Το εξωτερικό φορτίο αυτού του διθέσιου Block 50 είναι δύο απορριπτόμενες δεξαμενές καυσίμου, χωρητικότητας 1.400 λίτρων η κάθε μία, ένας εκπαιδευτικός πύραυλος αέρος εδάφους Maverick και τα τρακτήδια του συστήματος Lantin. Με αυτή τη διαμόρφωση εξωτερικού φορτίου εκτελούνται οι περισσότερες νυχτερινές εκπαιδευτικές πτήσεις των πληρωμάτων της 347 μοίρας. Οι μπλε λωρίδες επάνω στον πύραυλο Maverick φανερώνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς εκπαίδευσης σε εξόδους προσβολής επίγειων στόχων τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Έτσι γίνεται ο έλεγχος του αεραγωγού και του συμπιεστή του κινητήρα του F-16 αλλά και πολλών άλλων μαχητικών για τυχόν παρουσία ξένων σωμάτων. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν περιθώρια για περιττά κιλά. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπιστούν FOD, όπως ονομάζονται στην αεροπορία, και να απομακρυνθούν. Η διαδικασία προετοιμασίας αυτού του αεροπλάνου έχει τελειώσει και ο τεχνικός έχει ασφαλίσει όλα τα συστήματα. Είναι πλέον έτοιμο να πετάξει αμέσως μετά τη δύση του ήλιου. Τα αεροπλάνα του πρώτου κύματος ξεκινούν την τροχοδρόμησή τους με το σούρουπο.
Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η ενημέρωση των πληρωμάτων του δεύτερου κύματος. Πάμε στη δεύτερη για να κάνουμε τη rolling pool. Εντάξει, συνεχίζουμε TFR. Με το που θα τελειώσει, οι χειριστές θα περάσουν στην αίθουσα των σωστικών για να πάρουν τον εξοπλισμό τους. Πλάνα του πρώτου κύματος τροχοδρομούν ένα-ένα και ακινητοποιούνται στην περιοχή του Λίκτσεφ, δίπλα από τον εγχρήσιμο διάδρομο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο 26 της Αγχιάλη. Εδώ θα γίνουν οι τελευταίοι έλεγχοι πριν τα πληρώματα πάρουν άδεια για είσοδο στο διάδρομο. Το F-16 μπαίνει τώρα στο διάδρομο και ακολουθεί και το δεύτερο. Θα πάρουν αμέσως άδεια απογείωσης. Το αεροπλάνο ευθυγραμμίζεται με την κεντρική γραμμή του διαδρόμου και η μανέτα του κινητήρας μπρόχνεται μπροστά. Ο χειριστής παίρνει τα πόδια του από τον φρένα στα ποδοστήρια και αρχίζει η επιτάχυνση. Με ένα ακόμη σμπρόξιμο της μανέτας τελείως μπροστά, ενεργοποιείται ο μετακαυστήρας και η επιτάχυνση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Για να ακριβολογούμε, είναι τόσο βίαιη το F-16 που σε κολλάει στην πλάτη του καθίσματος σε βαθμό που να σε τρομάζει αν δεν την έχει συνηθίσει. Στους 155 περίπου κόμβους, δηλαδή στα 285 χιλιόμετρα ενδεικνυόμενης ταχύτητας, ο κυβερνήτης τραβά το χειριστήριο προς τα πίσω και το αεροπλάνο ξεκολλάει από το διάδρομο. Πρώτο μέλημα μετά την απογείωση είναι να μαζευτεί το σύστημα προσγείωσης. Ο κατασκευαστής του F-16 απαγορεύει την έκταση του συστήματος όταν η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη από 300 κόμβους. Δηλαδή μεγαλύτερη από 555 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το νούμερο αυτό, το αεροδυναμικό F-16 με τον πανίσχυρο κινητήρα F-110 των 29.000 λιβρών μέγιστης όσης, το πιάνει σε λίγα δευτερόλεπτα μετά την αποκόλληση από το διάδρομο.
Σε λίγο θα ξεκινήσουν οι τροχοδρομήσεις του δεύτερου κύματος. Ξανά στην αίθουσα των σωστικών της 347 μοίρας λοιπόν, όπου οι χειριστές φορούν τον εξοπλισμό πτήσης. Κράνος και μάσκα, ειδικό γυλαίκο με ενσωματωμένο σωσίβιο και ημάντες για πρόσδεση με το κάθισμα και το αλεξίπεδο που βρίσκεται τοποθετημένο επάνω του και φόρμα αντιτζή. Τους τελευταίους μήνες η πολεμική αεροπορία προμηθεύτηκε και ειδικές ολόσωμες φόρμες πτήσης, οι οποίες είναι στεγανές και χρησιμοποιούνται από τα πληρώματα κατά τη χειμερινή περίοδο όταν πρόκειται να πετάξουν πάνω από θάλασσα. Οι τεχνικοί της μοίρας έχουν ήδη ολοκληρώσει την προετοιμασία των αεροπλάνων του δεύτερου κύματος και περιμένουν τα πληρώματα. Το σκοτάδι έχει πέσει για τα καλά τώρα από ό,τι βλέπετε, καθώς η ώρα πλησιάζει 8. Με το που θα επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και θα δεθεί, ο υπτάμενος θα ελέγξει αν η μόνιμη πέδηση, το parking brake, είναι ενεργοποιημένη. Επειδή στους τροχούς του αεροπλάνου υπάρχουν τροχοεμποδιστές, χρησιμοποιείται συνήθως μετά την εκκίνηση του κινητήρα και ενώ περιμένει άδεια για τροχοδρόμηση. Σε κάθε περίπτωση, ο υπτάμενος δεν χρειάζεται να έχει μόνιμα τα πόδια του επάνω στα ποδοστήρια για τα φρένα όταν ξεκινήσει η λειτουργία του κινητήρα. Αμέσως μετά ενεργοποιεί το ηλεκτρικό σύστημα του αεροπλάνου. Κάποια συστήματά του τροφοδοτούνται με ρεύμα από την μπαταρία σε πρώτη φάση και όταν ο κινητήρας αρχίσει να λειτουργεί και φτάσει σε κάποιο αριθμό στροφών, η γεννήτριά του αναλαμβάνει την τροφοδοσία των συστημάτων του αεροπλάνου με ηλεκτρική ενέργεια. Ενεργοποιούνται μετά τα φώτα θέσης του αεροπλάνου και αμέσως οι τεχνικοί που εργάζονται γύρω από αυτό γνωρίζουν ότι ο κινητήρας θα αρχίσει να λειτουργεί σε λίγο. Τέλος, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου για να αρχίσει η ροή προς τον κινητήρα και παράλληλα ενεργοποιείται και η εφεδρική μονάδα παροχής ισχύως. Όλα είναι έτοιμα για την εκκίνηση του κινητήρα, μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Για να αρχίσει ο κινητήρας να λειτουργεί, ο κυβερνήτης του F-16 ενεργοποιεί πρώτα ένα μικρό κινητήρα, το starter, που λειτουργεί με υδραυλική πίεση και περιστρέφει τον κανονικό κινητήρα μέχρι το 25% των στροφών. Ο υπτάμενος φέρνει τη μανέτα του κινητήρα σε θέση idle, επιτρέποντας έτσι τη ροή καυσίμου προς το κινητήρα και την έναρξη της ανάφλεξής του στο θάλαμο καύσης. Μόλις η βελόνα στο στροφόμετρο δείξει 40%, κοιτά παράλληλα την ένδειξη θερμοκρασίας. Εφόσον αυτή αρχίσει να αυξάνεται, υπάρχει σαφής ένδειξη κίνησης του κινητήρα. Οι στροφές υπό κανονικές συνθήκες θα αυξηθούν μέχρι το 70%. Σε αυτό το σημείο, το starter τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Εάν όχι, ο χειριστής πρέπει να το επενεργοποιήσει. Τελευταίοι εξωτερικοί έλεγχοι με το φακό και ενώ ο κινητήρας του αεροπλάνου και όλα τα συστήματά του λειτουργούν. Με το που θα επιβεβαιωθεί ότι η κίνηση του κινητήρα έγινε κανονικά, ενεργοποιούνται ο υπολογιστής ελέγχου πυρός, οι οθόνες του πιλωτηρίου και το σύστημα διαχείρισης οπλισμού. Κατόπιν, τίθενται σε λειτουργία το αδρανειακό σύστημα ναυτιλίας, το ραντάρ του αεροπλάνου, το head-up display στο πιλωτήριο, τα συστήματα επικοινωνιών και το σύστημα αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου. Ο κυβερνήτης καλεί τον πύργο του αεροδρομίου και η άδεια για τροχοδρόμηση δίνεται. Τέλος, ανάβει ο προβολέας προσγείωσης και απενεργοποιείται το parking brake. Όλα είναι έτοιμα για την τροχοδρόμηση. Στο leak check, η διαδικασία των τελευταίων ελέγχων επαναλαμβάνεται αυτή τη φορά υπό απόλυτο σκοτάδι. Και κάτι άλλο.
Ενώ την ημέρα η θερμοκρασία ήταν κάπου κοντά στους 20 βαθμούς, τη νύχτα έπεσε στους 4. Είσοδο στο διάδρομο, όπως φαίνεται μέσα από το αεροπλάνο. Άλλες δύο απογειώσεις από άλλη οπτική γωνία, πίσω από το διάδρομο αυτή τη φορά. Δεύτερη ενέργεια του κυβερνήτη μετά την απογείωση είναι να κάνει έναν πρώτο έλεγχο της λειτουργίας του λαντήρου. Είναι μια σχετικά σύντομη διαδικασία για να διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά. Λίγο μετά, όταν το αεροπλάνο θα πάρει πορεία προς το στόχο του, θα γίνει και δεύτερος έλεγχος του συστήματος, περισσότερο διεξοδικός αυτή τη φορά. Αυτό που βλέπετε είναι η εικόνα που έχει και ο χειριστής του F-16 μπροστά του στο head-up display. Η απεικόνιση του εδάφους προέρχεται από το σύστημα υπερήθρων του ατρακτηδίου ναυτιλίας του Λαντήρν. Δίπλα στην αριστερή κάθετη γραμμή, στη μέση της, φαίνεται σε παραλληλόγραμμο πλαίσιο η ταχύτητα του αεροπλάνου σε κόμβους. Από την άλλη πλευρά, αντιδιαμετρικά δίπλα στη δεξιά κάθετη γραμμή, απεικονίζεται το ύψος σε πόδια. Με τη λέξη IN που θα ακούσετε να φωνάζουν οι χειριστές των F-16, υποδηλώνεται η είσοδο στη φάση της προσέγγισης για την προσβολή του στόχου. Με τη λέξη OUT δηλώνεται η απεμπλοκή από το στόχο και η απομάκρυνση του αεροπλάνου από την περιοχή. Ωραία, αυτός είναι ο πύργος. 2,5 το κρατάμε λίγο, ωραία. Εντάξει, λίγο να πέντε προσβολής. 6,500 θα συνεχίσουμε για 10 διπλικά για να μπούμε πάλι στο pattern. Out. Άκτιο, εντάξει. Pull up. Τα πέσαι ας εξέει. Προβλήτε εξέει. Μετά αρχίζουμε για 15 περίπου δυτικά βορειοδυτικά 6,5 για να κάνουμε άλλη μια προσβολή.
Μετά συνεχίζουν 6.500 15 δυτικά, βορειοδυτικά. Άλλη μια προσβολή. Υπόψη X-ray, το ICE-33 κοιμείται από νήσο και προς 6.5. Ελήφθη προς 6.5. Δεν θα βγούμε στην θάλασσα καθόλου. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι την τζίρα. Στον διαπαφή. Μπράβο, 21 μιλιά και χιλιάδες. Ωραία και είναι ελεύθερη. Περσέφτρε, εκτός από τη δικιά μου κυκλοφορία, δεν υπάρχει κυκλοφορία και ελεύθερη για την προσβολή σου στα 7.000. Ευχαριστώ. Είμαστε τώρα 11 δυτικά από 11 δυτικά από στα εξτρέι. Μ' αρέσει για τη Roland Pool. Η επόμενη Roland Pool, θάνω. 2, αλλά για Μαρέ για Roland Pool. Σωστός. 3,9. Ένα στρέφτε εκεί. 2, μπέζ 14. Οι ελιγμοί που βλέπετε να κάνει το μαχητικό εκτελούνται με πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ασφάλειας την ημέρα λόγω ορατότητας και ύπαρξης σημείων αναφοράς. Η εκπαίδευση που χρειάζεται ένας χειριστής στον αέρα και στον προσωμιωτή για να φτάσει στο σημείο να εκτελεί τους ελιγμούς αυτούς και τη νύχτα με την ίδια ακρίβεια και τα ίδια περιθώρια ασφάλειας διαρκεί ολόκληρα χρόνια. Στην προσβολή που θα δείτε τώρα, ρίξτε μια ματιά στα G επάνω από την αριστερή κάθετη γραμμή, την ταχύτητα και το ύψος και θα καταλάβετε τι γίνεται. Η κεντρική γραμμή με το κυκλάκι με τα φτερά στο κέντρο της αναπαριστά τον ορίζοντα. Όταν το κυκλάκι με τα φτερά που αναπαριστά το αεροπλάνο και ονομάζεται Flight Path Marker βρίσκεται στο κέντρο της μεγάλης γραμμής, το αεροπλάνο πετά οριζόντια. Όταν βρίσκεται πάνω στην πρώτη γραμμή που έχει τον αριθμό 5 στις άκρες της, το αεροπλάνο είναι σε άνοδο με γωνία 5 μοιρών. Με το Flight Path Marker κάτω από τη γραμμή του ορίζοντα, το αεροπλάνο βρίσκεται σε βύθιση. Κάτω από τη γραμμή του ορίζοντα φαίνονται νούμερα που δείχνουν την πορεία του αεροπλάνου και ακριβώς πάνω από την αριστερή κάθετη γραμμή
απεικονίζονται τα θετικά και τα αρνητικά G. Εδώ το αεροπλάνο στρέφει ξανά για άλλη μία προσβολή στο στόχο. Ένας από τους πιο επικίνδυνους, αν όχι ο πιο επικίνδυνος εχθρούς των πληρωμάτων μαχητικών που πετούν τη νύχτα, είναι οι παρεστήσεις. Η εκπαίδευση των Ελλήνων αεροπόρων σε αυτό το κομμάτι και ειδικά των υπταμένων της 347 μοίρας και της 340 που αξιοποιούν επιχειρησιακά το Λαντήρι πετώντας πολύ χαμηλά και με μεγάλες ταχύτητες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια διαδικασία που τους μαθαίνει και τους υπενθυμίζει να έχουν εμπιστοσύνη στις ενδείξεις των οργάνων και των συστημάτων του αεροπλάνου και όχι στις αισθήσεις τους. Θα γίνει με μια συγκεκριμένη τεχνική που ονομάζεται Bunt. Είναι η ίδια με αυτή που είδαμε αρχικά. Η δεύτερη έγινε με την τεχνική Roll and Pull.
να συνεχίζω λίγο πίσω από τα βούνα, έτσι. Okay. Προηγουμένως, ακούσαμε τον υπτάμενο να λέει τη φράση «αλλάζω όπλο». Οι τρεις προηγούμενες προσβολές που είδαμε έγιναν με κατάδειξη του στόχου από το ατρακτήριο στοχοποίησης του Λαντήρν και τη χρήση κατευθυνωμένων βομβών λέιζερ. Η τέταρτη θα γίνει με πύραυλο αέρος εδάφους Maverick, το εκπαιδευτικό όπλο που είδαμε προηγουμένως. Αμέσως μετά, τα αεροπλάνα θα πάρουν πορεία επιστροφής για την Αγχίαλη. Σε λίγο θα δούμε νυχτερινές προσγειώσεις μέσα και έξω από το αεροπλάνο. Perseus X-ray. Long final gear download full stop. X-ray 1, wind 260 degrees 6 knots, clear to land. X-ray, clear to land. X-ray 2, gear down locked. X-ray 2, final gear down locked, full stop. X-ray 2, clear to land. X-ray 2, clear to land. Κάτω από τους 60 κόμπους, η ένδειξη της ταχύτητας στο head-up display μηδενίζεται.
Εδώ βλέπουμε ένα νυχτερινό touch and go. Τώρα δείτε όλη την προσέγγιση και τη διαδρομή προσγείωσης νύχτα όπως τη βλέπει και την καταγράφει το ατρακτήριο ναυτιλίας του Λαντίν. Perseus X-ray, long final gear, unlock full stop. X-ray 1, wind 260 degrees, 6 knots, clear to land. X-ray, clear to land. X-ray 2, gear unlocked. X-ray 2, long final gear, unlock full stop. X-ray 2, clear to land. X-ray 2, clear to land.
Είναι αργά τη νύχτα όταν τα αεροπλάνα του δεύτερου κύματος επιστρέφουν για προσγείωση και τροχοδρόμηση μέχρι τα καταφύγια τους. Το αεροδρόμιο παίρνει ξανά ζωή. Οχήματα εξυπηρέτησης και τεχνικό προσωπικό επανεμφανίζονται στους χώρους στάθμευσης για να ασφαλίσουν τα μαχητικά μετά το σβήσιμο των κινητήρων, να πάρουν τυχόν παρατηρήσεις που έχουν καταγράψει τα πληρώματα και να τα προετοιμάσουν για τις πτήσεις επόμενης ημέρας. Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τις 11 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί κάτω από τσουχτερό κρύο. Εδώ το όχημα μεταφοράς αεροπορικού καυσίμου έχει σταματήσει δίπλα από το διθέσιο που έχει μόλις προσγειωθεί. Οι τεχνικοί έχουν εφαρμόσει όλα τα μέτρα ασφαλείας πριν ξεκινήσει η επαναπλήρωση των δεξαμενών του μαχητικού με καύσιμο. Αμέσως μετά ακολουθεί η τοποθέτηση του αεροπλάνου στο καταφύγιο του. Εκεί θα επανελεγχθεί και θα ασφαλιστεί, έτοιμο για το πρόγραμμα πτήσεων που θα ξεκινήσει νωρίς το επόμενο πρωί.
κούπουλα, δεν το δίνει για κάποιο εμπόδιο, το δίνει από εσάς. Εκτοσάζουμε κατευθείαν. Και για τα πληρώματα όμως, οι νυχτερινές έξοδοι δεν έχουν ακόμα τελειώσει. Στην απενημέρωση αναλύεται με λεπτομέρειες ό,τι έχει προηγηθεί στον αέρα με τη βοήθεια του καταγραφέα του αεροπλάνου. Εντοπίζονται λάθη και τυχόν παραλήψεις, οπότε διαδικασίες και τακτικές συνεχώς βελτιώνονται. Η εκπαίδευση στην 347 μοίρα και στην πολεμική αεροπορία δεν τελειώνει ποτέ. Αυτός είναι άλλος.